Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε τα νέα του Sky στις 2. Δεύτερη νύχτα άγριων επεισοδίων βανδαλισμών και συγκρούσεων στο Αμβούργο, όπου διεξάγεται η σύνοδος των ηγετών των 20 πιο ισχυρών οικονομιών του κόσμου. 200 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν. Η κατάσταση στους δρόμους της πόλης τέθηκε υπό έλεγχο μόλις σήμερα το πρωί, ενώ τεταμένο είναι το κλίμα και στη σύνοδο. Αν και είναι έτοιμο, το κοινό ανακοινωθέν καθυστερεί, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς δεν μπορεί μέχρι στιγμής να βρεθεί κοινό έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το καυτό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Πυρπολούν αυτοκίνητα, βάζουν φωτιές, εκτοξεύουν φωτοβολίδες, ρίχνουν τούβλα και ξύλα εναντίον αστυνομικών. Όπως υποσχέθηκαν, μετέτρεψαν το Αμβούργο σε κόλαση. Οι ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις ρίχνουν εναντίον του πλήθους νερό με αντλίες για να τους διαλύσουν. Αδυνατούν να συγκρατήσουν τον βίαιο όχλο που σπάει τζάμια τραπεζών, λαϊλατεί καταστήματα και σκορπά το χάος. Περίπου 200 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί έπειτα από 2 μέρες συγκρούσεων με διαδηλωτές, ενώ η αστυνομία έκανε δεκάδες συλλήψεις. Τεταμένο είναι το κλίμα και μέσα στις αίθουσες των συσκέψεων της Συνόδου Κορυφής, αν και αυτό δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Στο θέμα του εμπορίου είμαστε υπέρ του δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου. Στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής έχουμε συμφωνήσει όλοι εκτός από τον Τραμπ και προσπαθούμε να βρούμε κοινό έδαφος πριν το τελικό ανακοινωθέν. Το μόνο θετικό που έχει προκύψει μέχρι στιγμής είναι η απόφαση για κυκυρία στη νοτιοδυτική Συρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Μια απόφαση που πολλοί την αποδίδουν στην πολυαναμενόμενη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ. Ένα τετ-α-τετ που κράτησε 2,5 ώρες και όχι 30 λεπτά όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να άσκησε όλη τη γοητεία στο Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος κάθισε μαζί της στο δείπνο. Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία, ωστόσο, να κάτσει δίπλα στην καλονή σύζυγο του Προέδρου της Χιλής. Μέχρι το τελικό ανακοινωθέν που μπορεί να επιφυλάσσει και εκπλήξεις, οι ηγέτες μετά των σύζυγων τους απόλευσαν μια εξαιρετική συναυλία με έργα του Μπετόβεν σε όχθη του ποταμού Έλβα.